ερμηνεύεται αυτή τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή είναι μια καθαρή και ανοιχτή νίκη, η οποία σηματοδοτεί μια καινούργια πολιτική κατάσταση. Εγώ προσωπικά την περίμενα και για να είμαι ειλικρινής, δεν με εκπλήσει καθόλου, γιατί γυρίζω την Αθήνα εδώ και πολλούς μήνες και έχω συνειδητοποιήσει εδώ και πολύ καιρό ότι η κυβέρνηση έχει χάσει και είχε χάσει από καιρό την επαφή της με την πραγματικότητα. Έβλεπα δηλαδή τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και αντιλαμβανόμουν ότι έχει γίνει μια κυβέρνηση η οποία δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της. Επειδή λοιπόν γυρίζω πάρα πολύ και καθημερινά την Αθήνα σε όλες τις γειτονιές, είχα αντιληφθεί δύο πράγματα. Πρώτον, είχα αντιληφθεί τη μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου, ο οποίος δεν θέλει πλέον την κυβέρνηση αυτή. Θέλει η κυβέρνηση αυτή να φύγει. Τον έχει κουράσει η κυβέρνηση. Και σε δεύτερο, ποια βάση, θα σας πω, Και το δεύτερο είναι ότι ήθελε ο κόσμος πλέον να εμπιστευθεί μια καινούργια πρόταση, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία είναι μια πρόταση ανοιχτή, μια πρόταση αισιόδοξη, μια πρόταση μετρημένη και μια πρόταση ρεαλιστική. Πιστεύω λοιπόν ότι το πραγματικό νόημα της σημερινής ψήφου είναι πρώτον αρνητικό, δεν θέλουμε να είστε πια εδώ. Και δεύτερον θετικό, θέλουμε να δούμε το πρόγραμμά σας. Είμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε. Και σας επισημαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία στα ψηφοδέλτια τα οποία παρουσίασε για την Ευρωβουλή έδειξε ότι έχει ένα ευρύτατο φάσμα υποψηφίων, οι οποίοι ξεκινάνε από τους παραδοσιακούς ή δυτικούς δεξιούς και φτάνουν στις παρυφές της κεντροαριστεράς. Για να μην σας πω κανονικά της κεντροαριστεράς. Έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να συνασπίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μία δυναμική η οποία έχει ανοίξει το εύρος της σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση αυτό που λέτε και αφορά και τον κύριο Μπαλάφα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε το ίδιο. Ότι στους νέους, αυτοί οι 17 ως 21 ετών που όλοι, περιμέναμε να δούμε που θα πάνε, το 31% ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι μόνο, η Ευρωβουλή. Εντάξει, δίνουν 31% Νέα Δημοκρατία. 31% πρώτο με διαφορά. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Δεν είναι μόνο η κατάσταση στην Ευρωβουλή, στο Ευρωψηφοδέλτιο. Είναι και αυτά που συμβαίνουν στην περιφέρεια και στους δήμους. Ο Μπακογιάννης είναι πάνω από 43%. Για να μην ταλαιπωρείτε, από κάτι. Τις 59 περιφέρειες, 51 μέχρι τώρα, δηλαδή, κόβει το νήμα πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, παντού η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα, στέλνει ένα μήνυμα. Σε τρεις περιπτώσεις οριακά μπορεί να αντεραπεί, αλλά το 51 στα 59 μέχρι τώρα που μιλάμε. Μια κυβέρνηση λοιπόν σε αποδρομή δεν μπορεί αυτή την ώρα να κάνει παρά τίποτα άλλο παρά να ζητήσει από τον κόσμο να πει ο κόσμος τι ακριβώς θέλει να γίνει. Δημοκρατικά και ωραία. Οι λόγοι για τους οποίους έφτασε εδώ η κυβέρνηση είναι πολλοί και δεν είναι αυτή η στιγμή η κατάλληλη να τους συζητήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι είναι βεβαίως η κυβέρνηση μπορεί συνταγματικά να παραμείνει μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, που είναι η τελευταία μέρα που να κάνει εκλογές. Εγώ ως συνταγματολόγος δεν θα σας πω ότι δεν έχει κυβέρνηση αυτή το συνταγματικό, τη συνταγματική δυνατότητα να παραμείνει, αλλά βλέπετε ότι ουσιαστικά δεν μπορεί πια να λειτουργήσει, διότι δεν έχει πλέον τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Και θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός δύο φορές εκβεβαίωσε αυτά που λέω. Μία, όταν με 26,5% έσπευσε τότε να έρθει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ζητήσει εκλογές, αναφέρομαι στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και δεύτερον, προημερών, που τον ακούσαμε όλοι στη Βουλή να δηλώνει ότι δεν διανοείται να χάσει και ότι οι εκλογές αυτές θα είναι η επιβεβαίωση της πολιτικής του. Και μάλιστα ναι, άκουσα και κάτι το οποίο σας ομολογώ ότι μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση. Τον άκουσα να λέει, αν θέλετε, λέει, οι παροχές που δρομολογήσαμε να παραμείνουν, δώστε μας ψήφο και καρφιτσώνω πάνω σε αυτά και τη 13η σύνταξη. Λες και η Νέα Δημοκρατία δεν θα τα έδινε. Αυτό που είπε ο Μάκης Κουρίς στην αρχή. Δεν θα τα επάυξανε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα δώσει περισσότερα.